φορολογεί αυτούς που έχουν χαμηλό εισόδημα. Δεύτερον, κόβει πάλι συντάξεις και σε αυτούς οι οποίοι έχουν χαμηλή σύνταξη, όχι στις υψηλές, δύο βασικού δημοσιονομικού χαρακτήρα μέτρα. Έτσι. Και ενώ η υπόσχεση είναι να κλείσουμε, να φύγουμε από το έρμα το μνημόνιο. Και δεν ρωτάτε κανείς, καλά φεύγουμε το 18 και τελειώνουμε. Γιατί παίρνουμε μέτρα, ρε παιδιά, ίδιου χαρακτήρα με τα μέτρα που είχαν πάρθει και την προηγούμενη φορά και την προπροηγούμενη και την αντιπροπροηγούμενη. Δηλαδή δημοσιονομικού και μέτρα λιτότητας βεβαίως χαρακτήρα. Γιατί αποδεχόμαστε αυτού του είδους τα μέτρα για να βγαίνοντας από το μνημόνιο. Και γιατί αυτό είναι κάποια θετική κατάληξη μιας διαπραγμάτευσης δεν ξέρω πόσων μηνών, κοντεύει χρόνος πια, μέσα από μια διαδικασία δύσκολη που πολλοί λένε ότι εν πάση περιπτώσει και τη χώρα τη δυσκόλεψε ως περιβάλλον, χωρίς να έχουμε λαμβάνει κάτι. Δείτε, για το χρόνο να άκουσα κουβέντα. Θα το συζητήσουμε τις επόμενες εβδομάδες. Τι λέτε? Να απαντήσω λοιπόν. Για πάμε. Στην ερώτησή σας, η οποία είχε πολλά στοιχεία. Δύο-τρία στοιχεία, ναι, εντάξει. Θα προσπαθήσω όμως επιγραμματικά να απαντήσω. Πρώτον, έχουμε απαντήσει πολλές φορές, είναι πια κατανοητό ότι η καθυστέρηση του να κλείσει αυτή η δεύτερη αξιολόγηση είναι πια ηλίου φαϊνότερον, ότι οφείλεται σε μία αντίθεση μεταξύ Δούνου Του και της γερμανικής πολιτικής. Η οποία. Όχι, εγώ δέχομαι και την εξήγηση της διαπραγμάτευσης. Δεν το λέω αρνητικά. Λέω ότι δέχομαι ότι γινόταν σκληρή διαπραγμάτευση, αλλά καταλήξαμε σε αυτό. Να το πω. Ναι, άρα λοιπόν, πρώτον, η καθυστέρηση πια είναι ηλίου φαϊνότερο, ότι είναι μια αντίθεση η οποία υπήρχε ανάμεσα στο Δουνουτού και στη Γερμανία. Η Γερμανία έλεγε πρέπει να είναι το Δουνουτού. Το Δουνουτού έλεγε όμως ότι για να είμαι πρέπει να γίνει η ιστορία του χρέους, γιατί δεν είναι βιώσιμο. Η Γερμανία δεν το δεχόταν και σε κάποια στιγμή. Άρα εκεί οφείλεται η καθυστέρηση. Δεύτερον τώρα, έκλεισε μια συμφωνία. Θα κρατήσω τη λέξη την οποία την είπατε κι εσείς, αναγκαία, διότι έπρεπε να προχωρήσουμε στο κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης, ένα κλείσιμο το οποίο κατά την γνώμη μας είναι ισορροπημένη και είναι ισορροπημένη για τους εξής λόγους. Πρώτον, ενώ ζητούσανε 4,5 δις Οκτώβρη-Νοέμβρη ας πούμε του 16 μέτρα για να μπορέσει να κλείσει αυτή η αξιολόγηση, ναι, από τη συμφωνία και του Φλεβάρη και του Απρίλη του 2017, η συμφωνία έλεγε ότι θα πρέπει να έχει μέτρα και αντίμετρα. Άρα λοιπόν, αυτά που θα έρθουν το Μάιο να ψηφίσουν οι Έλληνες βουλευτές στο Κοινοβούλιο, θα υπάρχει ένα άρθρο το οποίο θα έχει τα μέτρα, το 1% για το 19, το 1% ωραία, για το 20, και θα έχει και ένα άλλο άρθρο το οποίο θα έχει τα θετικά μέτρα, τα αντίμετρα, το οποίο θα είναι και αυτό ισόποσο, 1% για το 19 και 1% το 20. Όταν λοιπόν εσείς μιλάτε, θα το πω και το αν και εφόσον. Να το πείτε τώρα. Θα το πω τώρα. Το πείτε μετά θα χαθεί. Θα το εξηγήσω εγώ. Τώρα θα το πείτε, γιατί δεν σας το πει και η κυρία Γραμμέως και δεν είναι ωραίο. Μπορώ να το εξηγήσω. Ελάτε κύριε Πουλάκη. Λέω λοιπόν ότι τα θετικά, σαφέστατα, η συμφωνία, η τεχνική συμφωνία μιλάει ότι όταν έχεις το 2018 3,5% πρωτογενές πλεόνασμα. Καλό είναι. Από τη στιγμή που έχουμε το πρωτογενές πλεόνασμα του 2016, του 2017, είναι κατανοητό το ότι το 2018.